Η άγρια δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη άνοιξε στόματα στο χώρο της νύχτας και σε συνδυασμό με στοιχεία που είχαν βρεθεί σε σημεία εκτελέσεων αλλά δεν είχαν αξιολογηθεί σωστά αρχικά, οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Σε επιχείρηση της ασφάλειας το βράδυ της Τετάρτης συνελήφθησαν ένας 38χρονος και ένας 29χρονος ομογενής από τη Σοβιετική Ένωση. Το πρωί συνελήφθηκε ένας Έλληνας, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν Καλάσνικοφ και σφαίρες. Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί 5 ακόμη άτομα, εκ των οποίων 2 κρατούμενοι των φυλακών Λάρισας και Μαυροβουνίου. Στο επίκεντρο της έρευνας για τις εκτελέσεις των ανθρώπων της νύχτας έχει μπει ο 39χρονος, γνωστός και ως Γεωργιανός. Μετά τη δολοφονία 55χρονου άνδρα στα Σκούρτα Βιωτίας, είχαν βρεθεί σε μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αλλά και σε ένα αυτοκίνητο που είχαν κλέψει για να διαφύγουν από την περιοχή, δακτυλικά του αποτυπώματα. Παράλληλα, το στίγμα του επιχειρησιακού κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές συνδέθηκε με το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των δολοφόνων. Οι συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκονται και στις δολοφονίες δύο ατόμων τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλό. Τότε ομάδα εκτελεστών είχε στήσει καρτέρι στους δύο άνδρες και τους σκότωσε με Καλάσνικοφ. Με το ξύλωμα άρχισε το ράψιμο. Λοιπόν, τώρα κατατέθηκαν οι φάκελοι από οτιδήποτε υπήρχε στα γραφεία των ειδικών υπηρεσιών, ενώ οι στρατηγοί φεύγουν. Το 80% της ελληνικής ηγεσίας της αστυνομίας ξυλώθηκε. Άγνωστος εντολέας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, με αυτά τα άτομα, ο συνοικιαζόμενος δολοφόνους, σκότωνε εναλλάξ μέλη που είχαν κατηγορηθεί για εμπλοκή του στην Greek Mafia. Από το ένα και μετά από το άλλο στρατόπεδο, για να φαίνονται ως εκτελέσεις αντεκδίκησης μεταξύ των δύο αντίπαλων συμμοριών. Με αυτόν τον τρόπο, ο άγνωστος ηθικός αυτούργος των δολοφονιών εκμεταλλεύτηκε σε εσωτερικές διαμάχες της Greek Mafia και επιχείρησε να καθαρίσει το τοπίο γύρω από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οι συλληφθέντες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα για να απολογηθούν. Στα δικαστήρια Ευελπίδων θα μεταφερθούμε και την Ειρήνη Δράγαση. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Τους έχουν δέσει οι αρχές, Ειρήνη. Καλησπέρα, Λένα. Πριν από δύο περίπου ώρες έφτασαν εδώ οι τρεις συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση της Greek Mafia, που φαίνεται ότι τα γρανάζια αρχίζουν να κινούνται σε αυτόν τον μεγάλο φάκελο. Είναι η δεύτερη δικογραφία, να πούμε, από τις 30 δικογραφίες για την Greek Mafia που έχουν στοιχειοθετήσει οι αρχές. Οι συλλήψεις τώρα των δύο, των 39χρονων και του 29χρονου, έγιναν χθες. Οι ίδιοι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τους ασκηθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για δύο ανθρωποκτονίες και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Θα μεταβούν στον ανακριτή, όπου μάλλον ενδέχεται να ζητήσουν έτσι και μια προθεσμία να απολογηθούν, καθώς η σύλληψη έγινε χθες. Ωστόσο, τώρα να πούμε ότι όλα οδήγησαν τις αρχές από ένα αποτύπωμα, οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους, αλλά και καταλυτικό ρόλο έπαιξε η πρόσφατη εκτέλεση ενός αρχιμαφιόζου στο Νέο Κόσμο. Είναι λοιπόν μία από τις 30 δικογραφίες της Greek Mafia που φτάνει εδώ μπροστά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Πρόκειται τώρα για δύο ανθρωποκτονίες, η μία τον Απρίλιο του 22, όπως θυμόμαστε, στα Σκούρτα Βιωτίας, με τον 55χρονο να πέφτει νεκρός μέσα σε ένα λεπτό από 15 σφαίρες, και η δεύτερη τώρα τον Ιούνιο του 23, με διπλή εκτέλεση. Μέσα σε ένα λεπτό περίπου έπεσαν νεκροί τόσο ο αρχιμαφιόζος όσο και ο οδηγός τους, μέσα σε ένα λεπτό από δεκάδες σφαίρες. Αναμένεται λοιπόν να δούμε και αν στοιχειοθετηθεί και η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση, καθώς πρόκειται μόνο για δύο συλλήψεις, και έχουμε και επιπλέον ταυτοποιήσεις από την αστυνομία. Είναι 8 πλέον στο φάκελο αυτό, στην δικογραφία αυτή. Οι δύο είναι στις φυλακές, άλλοι 5, δύο διεθνή εντάλματα σύλληψης, καθώς έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Ένας υπάρχει στις φυλακές Λάρισας, ένας άλλος στις φυλακές Μαυροβουνίου και καταζητείται ακόμα άλλο ένα άτομο. Έχουμε λοιπόν 8 ταυτοποιήσεις και 3 συλλήψεις για αυτή τη μεγάλη υπόθεση που φαίνεται να ανοίγει σιγά σιγά. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θα συνδεθούμε και με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.